Όταν αναλάβαμε την ομάδα το καλοκαίρι και σε μία συνάντησή μας, σε μία συνέντευξη τύπου, είπαμε ότι η προσπάθεια αυτή θα εμπεριέχει αγάπη, όραμα και στόχο. Βασιστήκαμε πάνω σε αυτό το τρίπτυχο. Όσο για την αγάπη, δείξαμε τόσο πολύ μεγάλη αγάπη, τόσο μεγάλο μεράκι, ενθουσιασμό και μέχρι σήμερα δεν έχει μείνει αναλύωτη αυτή η αγάπη μας προς την ομάδα. Όσον αφορά με τη λειτουργία του ερασιτέχνη, δεν ήταν και ό,τι καλύτερο. Υπήρχε δυσλειτουργία, διότι δεν μπορεί και είναι πραγματικά είναι δύσκολο να έχεις μια επιχείρηση και να υπάρχουν δύο διοικήσεις. Αυτό είναι πραγματικά δύσκολο. Και υπήρχε σε εμάς δυσλειτουργία σε όλα τα κομμάτια. Και στο αγωνιστικό κομμάτι, θα αναφερθώ γιατί, και σε διοικητικό επίπεδο, καθώς επίσης και στο οικονομικό επίπεδο. Λοιπόν, όσον αφορά για το διοικητικό επίπεδο, να ξέρετε κάτι. Γιατί γίνανε και κάποιες ανακοινώσεις και θέλω να σου το πω κατηγορηματικά. Ο ερασιτέχνης, λοιπόν, και θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τον ερασιτέχνη από κάποιους ανθρώπους, έτσι, του Δελικάρη, του Σωτήρη Δελικάρη, του Τάσου του Μεταξά και του Θόδωρου του Μήτρα. Δεν μιλάω για αυτούς τους ανθρώπους. Όπως πριν, αυτοί οι άνθρωποι ήταν στο πλάι μας. Γιατί είναι καθαρή ΑΟΚ. Ο Σωτήρης ο Δελικάρης έχει τη δικιά του σχολή του ΑΟΚ, ο Τάσος Μεταξάς ήταν σχολή του πρόδρομου, του συγχωρημένου. Και ο Θόδωρος ο Μήτρας ήταν η σχολή του Μήτρα, του παλιού προέδρου του ΑΟΚ. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι ήταν δίπλα μας πάντα. Οι άλλοι δεν ήταν, δηλαδή. Λοιπόν, ακούστε με. Όσον αφορά στο διοικητικό επίπεδο, αναφέρθηκε ότι ο ερασιτέχνης μας βοήθησε στο κομμάτι των διαφημίσεων, αν θέλετε, στο κομμάτι των επενδυτών κτλ. Αυτό δεν έγινε σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Παρότι του ζητήθηκε η βοήθεια, γιατί εμείς στην αρχή ήμασταν πραγματικά θολωμένοι και δεν ξέρουμε από πού να αρχίσουν και πού να πάμε, ζητήθηκε η βοήθειά τους και δεν την είχαμε. Και ζητήθηκε επανειλημμένος από μένα. Τους έλεγα, πείτε μας σε παρακαλώ, εσείς ξέρετε την πεπατημένη οδό, πού πρέπει να πάμε, σε ποιους ανθρώπους πρέπει να απευθυνθούμε και ήταν αρνητικοί, θα έλεγα. Δεν μας συνέστησαν σε κανέναν άνθρωπο. Από εκεί πέρα, εμείς βρήκαμε μόνοι μας τον δρόμο. Στο δεύτερο κομμάτι, το αγωνιστικό κομμάτι, ξέρετε κάτι. Εμείς ζητούμε να έχουμε μια ομάδα, να ερχόμαστε και να βλέπουμε μια ομάδα στο γήπεδο να κερδίζει, να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Για να γίνουν αυτά όλα, μέσα στην εβδομάδα προηγούνται κάτι άλλο. Πρέπει η ομάδα να προπονείται σωστά, να έχει τους δικούς τους χώρους, αθλητικούς χώρους, έτσι ώστε η ομάδα να είναι έτοιμη, να παρουσιάζεται έτοιμη. Σε αυτό το κομμάτι συναντήσαμε προβλήματα. Ξέρετε, το βοηθητικό γήπεδο του ΑΟΚ το έχει οικειοποιηθεί τελευταία ο ερασιτέχνης. Λοιπόν, και το χρησιμοποιεί μόνο για τις ακαδημίες. Ζητήθηκε να μας παραχωρηθεί ο χώρος αυτός με επίπονες προσπάθειες. Κατορθώσαμε να πάρουμε 2 μέρες την εβδομάδα να έχουμε το γήπεδο, το οποίο ουσιαστικά το χρησιμοποιήσαμε μόνο για 1 μέρα, διότι την Τρίτη που το είχαμε ποτέ δεν κάναμε προπόνηση λόγω ρεπό, έπαιρνε η ομάδα. Και όποτε το χρειαστήκαμε το γήπεδο, τότε ήταν σε καλή κατάσταση το γήπεδο, όλο ο ερασιτέχνης προφασιζόταν κάποιες δικαιολογίες. Ότι το γήπεδο μια είναι ρατισμένο, μια το έχουμε ρίξει λίπασμα και δημιουργούσε προβλήματα έτσι ώστε δεν μπορούσαμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Και αναγκαζόμασταν να πηγαίνουμε να κάνουμε στο γήπεδο του Γιώργου του Ιωσηφίδη, να μας παραχωρεί ο Γιώργος Ιωσηφίδη στο γήπεδο που ήταν ένα ιδιόκτητο γήπεδο, το οποίο ο άνθρωπος επιβαρυνόταν την κατάσταση του γήπεδου αυτός ο ίδιος. Και όχι ο ερασιτέχνης. Δεν μας βοήθησε καθόλου σε αυτό το κομμάτι. Και όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, να ξέρετε, υπήρχαν προβλήματα όσον αφορά στο οικονομικό κομμάτι, τα οποία δεν έχουν διευκαλυνθεί ακόμη. Ξέρετε, το καλοκαίρι πολύ πιεστικά δημιουργήσαμε ένα ρόστερ που έπρεπε σύντομα αυτό το ρόστερ να γίνει οικογένεια, να κάνουμε γρήγορα καλά ποδητήρια, να περάσουμε στα παιδιά σε σύντομο χρονικό διάστημα ότι ήρθε σε μια μεγάλη ομάδα η οποία θα κάνει πρωταθλητισμό και έκανε. Οπότε ξέρετε ότι όλα αυτά τα πράγματα είχαν ένα πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Όσον αφορά το οικονομικό, κάναμε ένα προϋπολογισμό τον Αύγουστο εκεί που είχαμε ξεκινήσει. Λίγο πολύ τα νούμερα τα ξέρετε
και είμαστε ακριβώς πάνω σε αυτά τα νούμερα που είχαμε ανακοινώσει τότε, όπου μέσα από αυτό το budget θα βγάζαμε τη φετινή χρονιά χωρίς προβλήματα, να είναι πληρωμένο το προσωπικό, να είναι πληρωμένα οι μετακινήσεις των ποδοσφαιριστών, οι διαμονές τους, η διατροφή τους και όλα αυτά. Η προσπάθεια αυτή στηρίχθηκε σε 5 κατηγορίες, να πω. Η πρώτη κατηγορία και βασική ήταν οι χορηγίες που είχε να κάνει με το 20% αυτής της, του προϋπολογισμού. Η δεύτερη κατηγορία ήταν ένα 30%, θα σας έλεγα, δεν θα σας πω νούμερα σήμερα, γιατί πρώτα πρέπει να τελειώσουμε με τον ερασιτέχνη, οπότε θα σας το πω έτσι σε ποσοστή αναλογία. 30% η διαφημίση του γηπέδου και των εταιριών. Η τρίτη κατηγορία ήταν τα διαρκείας και τα εισιτήρια της σεζόν. Ένα 10% είχαμε εκδηλώσεις, οι εκδηλώσεις κάναμε το χορό της ομάδος, κάναμε μια κλήρωση ενός αυτοκινήτου, αν θυμάστε. Και ένα 10% στα τελευταία παιχνίδια που ζητήσαμε και πήραμε και ευχαριστούμε πολύ τους φιλάθλους, μια έκτακτη οικονομική ενίσχυση που μας βοήθησε πάρα πολύ. Έχω μόνο να πω ότι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα μια συνάντηση με τον ερασιτέχνη, όπου εκεί θα δρομολογηθούν οι επόμενες κινήσεις για να κλείσει αυτή η χρονιά και να αρχίσει καινούργια. Στο αγωνιστικό κομμάτι, επειδή είχα μια θέση στην ομάδα πάρα πολύ σημαντική, ό,τι είχε σχέση με το αγωνιστικό κομμάτι, με ανέβρεση παιχτών, με κλήση συμφωνιών με τους προπονητάς, το έχει αποκλειστικά αυτός που έχει τον ορισμό ή την λειτουργία του τεχνικού διευθυντή. Επομένως, οποιαδήποτε λάθη γίναν, γιατί γίναν και αρκετά λάθη, έτσι, που ενδεχομένως να ήταν καθοριστικά και όσον αφορά τους παίχτες και όσον αφορά ακόμα και τους προπονητές, αν θέλετε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις, θα είμαι στη διάθεσή σας. Την αποκλειστική ευθύνη λοιπόν την έχει ο τεχνικός διευθυντής και αναλαμβάνω όλη την ευθύνη στις κάποιες λάθος επιλογές που αποδείχθηκαν ότι ήταν λάθος εκ των υστέρων. Δυστυχώς έτσι είναι δομημένο το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός γενικά είναι έτσι. Δεν μπορούμε να κάνουμε 26 επιλογές, γιατί τόσες ήταν, και να έχουμε 100% επιτυχία. Δηλαδή από τους 26 κάποιοι δεν ήταν σωστές επιλογές. Την ευθύνη την έχω αποκλειστικά εγώ, γιατί δεν μου αρέσει να λέμε ότι αυτόν τον πρότεινε ο τάδε ή τον πρότεινε ο τάδε. Αυτά είναι για αποφυγή ευθυνών. Το ότι πρότεινε κάποιον, ας πούμε τον οποιοδήποτε, ας πούμε τον Πετρόπουλο, γίνεται μια εξερεύνηση ξέχωρα από την όποια εικόνα θα μπορούσα να είχα εγώ, γιατί είναι το αντικείμενό μου και ασχολούμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ με αυτό. Γίνεται μια εξερεύνηση, βρίσκονται κάποια στοιχεία. Εάν αυτά τα στοιχεία εξυπηρετούν και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Καβάλας, προχωρούσαμε, ας πούμε, στην επίναψη συμφωνίας, ας πούμε, με τον εκάστοτε ποδοσφαιριστή.